Παιδιά, καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Νιώθεις φόβο? Δεν δουλεύει έτσι. Νιώθεις φθόνο? Δεν δουλεύει έτσι. Νιώθεις ζήλια? Δεν δουλεύει έτσι. Νιώθεις αδικία? Δεν δουλεύει έτσι. Νιώθεις ότι η ζωή είναι δύσκολη? Δεν δουλεύει έτσι. Νιώθεις ότι τα λεφτά δεν σου αξίζουν? Δεν δουλεύει έτσι. Νιώθεις ότι η αγάπη δεν σου αξίζει? Δεν δουλεύει έτσι. Όλα έχουν να κάνουν με τη δόνηση στην οποία βρίσκεσαι. Πού δόνησαι? Ποια είναι η συναισθηματική σου κατάσταση? Ενέργεια, δόνηση, συχνότητα. Η συχνότητα μεταφέρει πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία. Είσαι στην κατάλληλη συχνότητα για να μεταφέρεις αυτές τις πληροφορίες στο σώμα σου. Να μεταφέρεις αυτές τις πληροφορίες στη συνείδησή σου. Και από εκεί να αρχίσεις να ακτινοβολείς. Να γίνεσαι το συννεφάκι, το υπέροχο αυτό το συννεφάκι, να γίνεσαι η μελισσούλα που είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη, που γυρνάει από λουλουδάκι σε λουλουδάκι και είναι χαρούμενη κάθε μέρα. Μεταφέρεις αυτή την πληροφορία μέσα σου. Δεν δουλεύει όμως από τη χαμηλή δόνηση, από τη χαμηλή δόνηση του σύμπαντος, από τη χαμηλή συναισθησιακή κατάσταση, γιατί το σύμπαν έχει χαμηλή συναισθησιακή κατάσταση και έχει και την υψηλή συναισθησιακή κατάσταση. Εκεί που βρίσκεται ο Θεός. Η υψηλότερη συνείδηση είναι ο Θεός. Και είναι μέσα μας. Και όπως έχω πει, δημιουργούμε. Σας αγαπάω και σας στέλνω την αγάπη μου. Είμαστε οι δημιουργοί της δημιουργίας και συνδημιουργούμε μαζί με τον Θεό, παιδιά. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους, είναι για την διεύρυνση της συνειδητότητας του πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας των ανθρώπων, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη, είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στους ανθρώπους. Σας αγαπώ, σας στέλνω την αγάπη μου κάθε μέρα, ακτινοβολήστε αγάπη, αφήστε την αγάπη να ακτινοβολήσει από μέσα σας. Μέσα μας είναι η αγάπη, μέσα μας είναι η χαρά. Εκεί δουλεύουν τα πράγματα. Δουλεύουν στην αγάπη. Δουλεύουν στη χαρά. Δουλεύουν στην ηρεμία, στη γαλήνη. Εκεί δουλεύει η συνείδηση και φτιάχνεις τα πράγματα έτσι όπως τα έχεις μέσα σου, έτσι όπως αξίζει σε όλους τους ανθρώπους να ζουν, σε όλα τα ζώα. Απλά πρέπει να δουλέψεις με αυτό. Γιατί? Εγγραφές πάρα πολλών χρόνων δεν σε βοηθάνε να ξεφύγεις. Δεν σε βοηθάνε να φύγεις από τα δίχτυα. Γιατί λέει, ουσιαστικά αυτές οι εγγραφές, κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Είναι ένα πλέγμα αυτές οι εγγραφές, παιδιά. Ένα πλέγμα. Και είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε αυτές τις εγγραφές. Είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε αυτά τα δίκτυα. Είσαι εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό το δίκτυο. Πρέπει η γνώση να γίνει πληροφορία και η πληροφορία να γίνει πράξη. Πρέπει να αλλάξεις την δονητική σου κατάσταση. Πρέπει να αλλάξεις την εικόνα της αυθονίας. Αυθονία. Λες, θέλω αυθονία στη ζωή μου. Αλλά σκέφτεσαι τα λεφτά και μόλις σκέφτεσαι τα χρήματα, νιώθεις αυτομάτως έλλειψη. Δεν δουλεύει έτσι. Σκέφτεσαι την αγάπη ή τις σχέσεις και σκέφτεσαι ότι οι σχέσεις πονάνε. Οπότε και η επόμενη σχέση που θα έρθει, όταν με το καλό, θα είναι πάλι, θα βιώσεις πόνο. Θα βιώσεις δυστυχία, δεν θα είναι μια σχέση η οποία θα είναι υψηλά συνδυσιακά, γιατί και εσύ δεν βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο και γιατί οι αντιλήψεις σου και οι επιπτήσεις σου είναι έτσι γραμμένες μέσα. Η ζωή είναι δύσκολη, ο πατέρας μου και η μητέρα μου μου λέγανε ότι η ζωή είναι δύσκολη. Αχ, η ζωή έχει δυσκολίες. Εγγραφή, μεγάλο πρόγραμμα. Το αντιλαμβάνεστε τι πρόγραμμα δημιουργεί αυτό? Σου λέει ένας γιατρός ότι θα πεθάνεις. Φαντάζεστε τι πρόγραμμα δημιουργεί αυτό? Σου λέει ένας γιατρός ότι είσαι υγιής και ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα και όλα είναι τέλεια. Τι πρόγραμμα δημιουργεί αυτό? Όλα, παιδιά, κάνουν εγγραφή μέσα στο υποσυνείδητο, γράφουν. Και δεν γίνεται με μία εβδομάδα δουλειάς να αλλάξω την αυθονία, να αλλάξω τη χαρά, να αλλάξω την αγάπη, να αλλάξω τη γαλήνη, να αλλάξω
τον φθόνο, να αλλάξω το φόβο. Με μία δουλειά, με μία εβδομάδα δεν γίνεται. Ούτε με δύο εβδομάδες, ούτε με τρεις εβδομάδες. Αλλά μετά από ένα μήνα περίπου, πάνω κάτω το ορίζω, γιατί δουλεύω με πάρα πολύ κόσμο και βλέπω τα αποτελέσματα. Κάποια παιδιά έχουν αποτελέσματα και πολύ πιο νωρίς, βεβαίως. Γίνεται αισθητή αυτή η αλλαγή. Και το πρώτο που έχουμε πει αλλάζει είναι το συναισθηματικό κομμάτι. Η συναισθηματική μας κατάσταση. Είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Έχουμε αρχίσει και ακτινοβολούμε χαρά. Έχουμε αρχίσει και ακτινοβολούμε αγάπη. Έχουμε αρχίσει και ακτινοβολούμε ομορφιά. Έχουμε αρχίσει και ακτινοβολούμε όλα αυτά τα ωραία της ζωής που υπάρχουν μέσα μας. Και συζητήσαμε και στο σεμινάριο ότι τα πάντα τα ελκύουμε. Το σεμινάριο της Κυριακής, το masterclass που είχαμε, 6-6 στο Athenian Hall, συζητήσαμε και πώς φέρνουμε τα πράγματα προς εμάς. Δηλαδή, πώς η αγάπη που έρχεται στη ζωή μας είναι αυτή η αγάπη που αξίζουμε. Είναι αυτή η αγάπη που έχουμε μάθει τόσα χρόνια ότι αξίζουμε να έχουμε στη ζωή μας. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, παίρνουμε ό,τι αξίζουμε, παιδιά. Παίρνουμε ό,τι όπως νιώθουμε για εμάς και παίρνουμε αυτό που μαγνητίζουμε προς τα έξω. Αν ο μαγνήτης μου είναι τόσο πολύ μικρός και γεμάτος φόβο, η αγάπη μου θα είναι τόσο πολύ μικρή που θα έρθει στη ζωή μου και θα είναι γεμάτη φόβο. Και επίσης δεν θα είναι αγάπη. Θα είναι κάτι δύσκολο, μια δύσκολη σχέση. Ενώ κοιτάξτε όταν ανοίξω το πεδίο της καρδιάς. Κοιτάξτε όταν αρχίσει ο μαγνήτης και ανοίγει. Κοιτάξτε όταν αρχίσω και δημιουργώ ένα πεδίο μαγικό. Από έρευνες που έχουν γίνει, το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς σε πάρα πολύ, όταν αρχίζει και ανοίγει πάρα πολύ, μπορεί να φτάσει και τα 9 μέτρα. Να σας πω, να σας δώσω εγώ παραδείγματα για τη ζωή μου, που ο μαγνήτης μου είναι έτσι, που έχει κάνει αυτό, τι βιώνω κάθε μέρα, από αγάπη. Πραγματικά, δηλαδή, πρέπει μια μέρα να σας πάρω μαζί μου. Να είμαστε μαζί. Να δείτε τι νιώθω και τι βιώνω καθημερινά από τους ανθρώπους. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε όλοι υπέροχοι, είστε καταπληκτικοί. Μαγεία είμαι, μαγεία έρχεται. Τη φτιάχνω εγώ όμως τη μαγεία. Και επίσης, καθώς αρχίζω και επεμβαίνω από το πνεύμα προς την ύλη, έτσι. Ο μισός δρόμος είναι τα όνειρά μου. Τα όνειρα τα οποία έχω μέσα στο μυαλό, μέσα στην πρόθεσή μου και μετά το συναίσθημα το οποίο ακτινοβολεί. Ωραία. Ο μισός δρόμος είναι αυτός και ο μισός δρόμος είναι το αρχίζει το... Η συνείδησή μου και αρχίζει και δημιουργεί πράγματα, μου δημιουργεί όνειρα, μου δημιουργεί καταστάσεις, μου στέλνει μηνύματα διαμορφώνω και εγώ, φτιάχνω και εγώ, έτσι. Και αρχίζω μετά και βαδίζω προς τα όνειρά μου, παιδιά. Βαδίζω προς την εξέλιξή μου. Αν ξεκινήσετε να δουλεύετε σήμερα με πειθαρχία, πειθαρχία, επιμελής να είστε, κάθε μέρα, θα δείτε πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να χάνω τον διαλογισμό μου ούτε μία μέρα. Δεν μπορώ να χάνω τον οραματισμό μου ούτε μία μέρα. Είναι σαν να λέω, σήμερα δεν έκανα διαλογισμό. Έχασα το ραντεβού μου με τη ζωή. Έχασα το ραντεβού μου με το Θεό. Ξεχνάς να φας. Ξεχνάς το όνομά σου. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Χάνεις το ραντεβού σου με την ευτυχία και όλοι οι άνθρωποι πρέπει στο ραντεβού τους με την ευτυχία, παιδιά. Στο ραντεβού τους με τη χαρά να είναι επιμελής. Γιατί η ζωή είναι χαρά, η ζωή είναι ευτυχία, η ζωή είναι ομορφιά. Έτσι. Και αυτά τα μοτίβα, τα παλαιά, η ζωή είναι δύσκολη. Μπορούμε να τα σβήσουμε. Μπορούμε να περάσουμε από πάνω εγγραφές. Υποσυνείδητο, περνάω εγγραφές από πάνω και φτιάχνω θαύματα, δημιουργώ, υλοποιώ μαγικές καταστάσεις. Γιατί αυτές αξίζω. Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη δυνατότητα. Ελάτε να κάνουμε μαζί προγραμματισμό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ήδη δουλεύω με πάρα πολλά παιδιά και έχουμε αποτελέσματα, παιδιά. Υπάρχουν τεχνικές. Πρέπει να ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές. Το υποσυνείδητο μπορεί να αλλάξει 95% και αλλάζει. Αλλά δεν μπορώ να αλλάξω το 95% με το 5%. Το 5% είναι το συνειδητό, το 5% είναι το υποσυνείδητο και στη μέση ο υπεραναλυτικός νους. Που δημιουργεί το χάος. Παρατηρώ την υπερανάλυση. Παρατηρώ το υποσυνείδητο. Ο εξωτερικός παρατηρητής. Ήρεμο τις διακυμάνσεις του νου. Και από εκεί αρχίζω και υλοποιώ. Από εκεί αρχίζω και διαμορφώνω. Ό,τι θέλω. Ένας νους ακατάστατος. Σε πάρα πολύ ένταση. Δεν μπορεί να δημιουργήσει
αυθονία, δεν μπορεί να δημιουργήσει ομορφιά, αγάπη, ευτυχία. Μπορεί να δημιουργήσει έλλειψη, φόβο, φθόνο, ζήλια, μία αυτοεκτίμηση. Ήρεμος νους, όμορφη ζωή. Έχουμε τους τρόπους που μας να το κάνουμε. Γι' αυτό λέμε ότι οι διαλύσεις μας πρέπει να είναι κάθε μέρα. Γι' αυτό λέμε ότι το ραντεβού με τον Θεό πρέπει να είναι καθημερινό από το πρωί που ξυπνάμε. Το λέω συνέχεια αυτό γιατί είναι ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω. Και δεν λειτουργώ όπως θέλει το εγώ, αλλά λειτουργώ και φτιάχνω, διαμορφώνω, δημιουργώ όπως θέλω εγώ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά, πάρα πολύ σημαντικά. Παιδιά, είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον. Ήδη ασχολείται πάρα πολύς κόσμος με αυτά. Σε 5 χρόνια θα ασχολείται ο κόσμος, πάρα πολύ περισσότερος κόσμος με αυτά. Γιατί είναι το κλειδί για να φτιάξεις τη ζωή σου. Είναι η βάση για να φτιάξεις τη ζωή σου. Εξέλιξε τον εαυτό σου. Είναι η αρχή. Είναι η αρχή για να εξελιχθείς και να περάσουν όλες οι εγγραφές να σβήσουν από πάνω. Τίποτα δεν είναι αιώνιο. Τα πάντα τα φτιάχνουμε εμείς, τα πάντα τα δημιουργούμε εμείς έτσι όπως θέλουμε. Είμαστε οι δημιουργοί της δημιουργίας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή δημιουργώ και διαμορφώνω έτσι όπως θέλω εγώ. Πρόθεση, συνέστημα. Και από εκεί πράξη. Δεν μπορώ να μένω στον καναπέ. Χρειάζομαι πράξη. Halfway, μισός δρόμος, ρομαντισμός, πρόθεση και ο άλλος μισός δρόμος. Αρχίζω και πράττω προς την κατεύθυνση την οποία μου έχει έρθει η έμπνευση. Γιατί η έμπνευση έρχεται μόλις αρχίζω και δουλεύω με τον εαυτό μου, παιδιά. Πραγματικά, θυμηθείτε το, πράξτε, δουλέψτε. Είπαμε. Ελεύθερη συνεισφορά στο κανάλι, σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει για να συνεισφέρει στο κανάλι, στην περιγραφή υπάρχουν λεπτομέρειες, παιδιά, σας ευχαριστώ. Ελάτε να κάνουμε μαζί προγραμματισμό της ζωής. Αγάπη, ευτυχία, αυθονία, σχέσεις. Θα προγραμματίσουμε μαζί τη ζωή και το μυαλό, παιδιά, είναι εύκολο. Μαζί θα το φτιάξουμε και θα αρχίσουμε να το δημιουργούμε, παιδιά. Όλα τα φτιάχνουμε εμείς. Μπορούμε, έχουμε τις γνώσεις πλέον. Ελάτε να το κάνουμε, δηλαδή είναι μαγικά αυτά που συμβαίνουν με πάρα πολλά παιδιά που δουλεύω. Αλήθεια, μέσα από την καρδιά μου σας το λέω. Consciousness coaching, όποιος θέλει συμβουλευτική, να κάνουμε, να δημιουργήσουμε πάλι, να φτιάξουμε τα πράγματα έτσι. Δημιουργούμε τη ζωή που θέλουμε. Ανεβαίνουμε συναισθηματικά. Το κλειδί είναι το συνέστημα. Φτιάξτε το συνέστημά σας, φτιάξτε τη ζωή σας. Το σημείο κίνησης είναι η χαρά. Η ζωή είναι χαρά. Το σημείο κίνησης είναι η χαρά και από εκεί αρχίζω και ανεβαίνω συνειδησιακά. Αρχίζω και φτιάχνω τη ζωή μου έτσι όπως θέλω εγώ. Έτσι όπως μ' αρέσει. Έτσι όπως την έχω ονειρευτεί. Τα χρήματα είναι τέλεια, η αυθονία είναι τέλεια, η αγάπη είναι τέλεια. Είμαι τέλειος, είμαι υπέροχος, είμαι καταπληκτικός. Κάθε μέρα πρέπει να τα λέτε αυτά, να τα νιώθετε, να δονείστε σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Κοιτάξτε πώς δονείτε υγεία και πώς εξελίσσεται σε αυτήν εδώ την υπέροχη φύση που βρίσκομαι τώρα. Εδώ, στο δάσος. Είχα πάει για τρέξιμο. Έχω έρθει για διαλογισμό. Έχω έρθει να φτιάξω και αυτό το υπέροχο βίντεο. Καταπληκτικό για εσάς. Σας αγαπάω. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια, like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να σας ενημερώνει το YouTube. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια που είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ ωραία. Εσείς μου τα λέτε και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σχολιάστε κάτω από το βίντεο. Ό,τι θέλετε, την καλησπέρα σας, την αγάπη σας, ό,τι σας αρέσει. Ό,τι σας αρέσει. Σας αγαπάω και σας στέλνω την αγάπη μου. Like and subscribe, το είπαμε αυτό. George Condy στο Facebook, με συγχωρείτε. Condy George Athens στο Instagram. Ομάδα Συνειδησιακής Εξέλιξης στο Facebook ξανά. Έχω και μια σελίδα George Condy που έχει πάρα πολύ κόσμο. Σας αγαπάω, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το σεμινάριο την Κυριακή, το Masterclass. Στο Athenian Hall ήταν εξαιρετικό, πέρασαμε τέλεια, είπαμε υπέροχα πράγματα και ένας δυνατός διαλογισμός, παιδιά, μαγικός διαλογισμός. Όποιος θέλει το Masterclass να μου στείλει μήνυμα να το στείλω. Εξαιρετικό το Masterclass, σας ευχαριστώ. Είστε καταπληκτικοί, σας αγαπάω, σας στέλνω την αγάπη μου μέσα από την καρδιά μου. Είστε υπέροχοι, να είμαστε.